Ναι, έρχονται δεν θα φέρουμε σε αυτά. Η επαναπρόσληψη των δημόσιων υπαλλήλων και αλλαγές στο δημόσιο με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Mm. Έρχονται αλλαγές στη φοροδιαφυγή, στην εισφοροδιαφυγή, στο λαθρεμπόριο. Δεν μειώθηκε ο αριθμός των επαναπροσλαμβανομένων. Έρχονται μέτρα, συγγνώμη. Δεν μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των επαναπροσλαμβανομένων. Όχι, θα έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μια τροπολογία. Το πρώτο που θέλω να πω, και το είπα και στην απαντώντας την ερώτησή σας, και το είπα και στην εκκίνηση, είναι ότι ο Πρωθυπουργός χθες μίλησε με βάση τις δεσμεύσεις μας. Δεν μίλησε γενικά τι πρέπει να κάνουμε. Μίλησε με βάση τις δεσμεύσεις μας. Τις προεκλογικές. Τις προεκλογικές. Δηλαδή το τρίμηνο αυτό έχει καμία σχέση με το τρίμηνο που προεβλέπεται στην Απάντησε νομίζω στη Θεσσαλονίκη. Σε όλα. Απάντησε νομίζω σε όλα και γιατί έχει καθυστερήσει και έβαλε και προτεραιότητες και ιεράρχησε πότε θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Mm. Και για τα 2 δις του Juncker και το πρόγραμμα για τις νέες θέσεις εργασίας και πώς φτάνουμε, πώς θα εφαρμοστούν φέτος. Το ζήτημα με τα ταμεία, τα λεφτά του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και τη διεκδίκηση που έχουμε ακόμα ενεργή για το να πάνε κάποια από αυτά τα λεφτά στις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια. Και βεβαίως κράτησε ενεργό και το ζήτημα του χρέους και της απομείωσης του χρέους. Γιατί δεν υπάρχει άλλη προοπτική για να ελαφρυνθεί η χώρα ώστε να μπορέσει να ρίξει λεφτά στο πρόγραμμα. Κράτησε δημοσιονομικές, δεν ξέρω τι λένε. Να πάμε λοιπόν εδώ. Πρωθυπουργός, και εμείς όλοι αυτό θέλουμε. Μακάρι να μπορούμε να εξαφανιστεί. Γιατί θεωρούμε ανησυχία την προσφυγή στο λαό. Ο Πρωθυπουργός λέει, εγώ έχω δεσμευτεί. Εσείς μας λέτε μία έτσι, μία αλλιώς. Εγώ έχω δεσμευτεί, είπε ο Πρωθυπουργός χθες, από μια εντολή. Ναι. Που λέει λύση χωρίς λιτότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η εντολή που έχω πάρει. Και εγώ ματώνω για να εφαρμοστεί αυτή η εντολή. Ωραία. Αν βρεθώ εκτός αυτής της εντολής, θα προσφύγω στο λαό. Αυτό δεν θα το πει. Αυτό που θα έπρεπε να. Και με εκλογές και ο Πρωθυπουργός είπε χθες, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα εκλογών, γιατί δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση. Όχι. Αν φτάσουμε σε μια οριακή. Αν φτάσουμε σε μια οριακή επιλογή, λοιπόν, ναι, μπορούμε να πάμε στο δημοψήφισμα. Αυτό όμως πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί θα πάμε στη συμφωνία. Mm. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι η απέτηση όλου του κόσμου. Η απέτηση όλου του κόσμου δεν θα έπρεπε να είναι. Αν, η απέτηση του κόσμου να κυβερνήσετε, κύριε Κορονάκη. Δεν είναι να με ρωτάτε συνέχεια τι να κάνω. Σας δώσαμε μια εντολή. Σας έδωσε ο λαός μια εντολή. Συγκεκριμένη. Εντός του ευρώ. Εντός του ευρώ με χωρίς καλύτερη διαπραγμάτευση. Χωρίς λιτότητα. Με καλύτερη διαπραγμάτευση. Χωρίς οριζόντια μέτρα. Χωρίς επιβάρυνση. Ξανά στα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Δουλεύουμε λοιπόν σε αυτή την εντολή. Και πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να τα πάρουμε. Θα πάμε στη συμφωνία και θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε σύμφωνα με όσα. Και ο ελληνικός λαός ήθελε. Βέβαια, η ύφεση είναι ακριβώς ίδια με τη λιτότητα. Έχουμε δύο πράγματα. Συμφωνώ και συμφωνώ και σε αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται η συμφωνία του Ιουνίου για να ελαφρυνθεί η χώρα από το χρέος και να μπορέσει να ρίξει λεφτά για να υλοποιηθεί το σχέδιό μας για παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί η αναπτυξιακή κατεύθυνση αλλιώς δεν γίνεται. Άρα, εσείς τον κάνουμε Ιούνιο, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες από όσες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ρωσία, Κίνα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε το κάνουμε. Δεν έχουν αποδώσει μέχρι τώρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και θα δούμε τα δείγματα. Για επενδύσεις δεν πήγατε. Και εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει χθες δεν πήγαμε να ζητήσουμε λεφτά. Επενδυτικά σχέδια προφανώς πήγαμε να πάρουμε. Αυτό λέω. Μα στο κομμάτι των επενδύσεων. Αυτά είναι μακράς πνοής, κύριε Πρωθυπουργέ. Στο κομμάτι των επενδύσεων. Έχετε υπόψη σας αυτή μία επένδυση που μπορεί να γίνει στη χώρα. Μία κάνουμε παραπάνω. Πολλές. Να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ο αγωγός δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι για το μέλλον. Όχι, για το μέλλον και για το αύριο. Ακόμα δεν έχει. Για να μιλήσουμε ακόμα δεν έχει. Όχι, όχι, όχι. Ακόμα δεν έχει σχεδιαστεί ο αγωγός. Βέβαια. Ακόμα δεν έχει σχεδιαστεί. Εδώ θα προχωρήσουμε. Και βρίσκεται υπό την αίρεση τη έγκριση Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη όμως. Όπως γινόταν μέχρι χθες, δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ξεπούλημα τη δημόσια περιουσία. Όπως γινόταν μέχρι χθες, είναι ξεπούλημα τη δημόσια περιουσία. Αν δεν τα έχει ξεπουλήσει. Πώς είναι ξεπούλημα, δηλαδή το αεροδρόμιο θα έχει δώσει ήδη. Αν. Ναι. Το δημόσιο τι θα κερδίσει από αυτό. Δεν ξέρω. Εδώ είναι το ερώτημα. Ένα δισεκατομμύριο. Εδώ είναι το ένα δισεκατομμύριο. Εδώ η προηγούμενη κυβέρνηση. Άμεσα. Τώρα τι κερδίζει, κύριε Κορονάκη. Πούλησε τα ιδιόκτητα. Έχετε πάει στα αεροδρόμια τα περιφερειακά. Να σα απαντάω σε ένα ένα. Τι κερδίζει τώρα το δημόσιο σας. Να σα απαντάω σε ένα ένα. Βάζει λεφτά το δημόσιο. Να σα απαντάω σε ένα ένα. Ωραία, πάμε. Η κυβέρνηση όταν πούλησε τα κτίρια τα οποία ήταν ιδιόκτητα και τα νίκια στην επόμενη μέρα για 30 χρόνια και έφυση έχασε. Εγώ σας να σας ρωτήσω ότι έχασε. Έφυγε η κυβέρνηση αυτή. Έχασε όμως. Ρωτάω τώρα τι θα κάνετε. Άρα λέω, τώρα έχουμε ένα νέο σχέδιο. Τώρα τα πληρώνουμε εμείς τα αεροδρόμια. Δεν τα πληρώνουμε εμείς, κύριε Κορονάκη. Τα πληρώνει ο λαός. Εμείς έχουμε πει ισχυρό δημόσιο τομέα. Τα έσοδα, όχι στη μαύρη τρύπα του χρέους όλα. Ναι. Αλλά. Αυτά είναι γενικές θεωρίες. Όχι, δεν είναι γενική θεωρία. Είναι αλλαγή μοντέλου στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μισό λεπτό. Για τον μπροστά, κύριε Κορονάκη. Μισό λεπτό. Έχουμε μπροστά μας δύο συμφωνίες στην πραγματικότητα. Η μία συμφωνία είναι τα μίνιμουμ που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, προφανώς για να πάρουμε ένα μέρος χρηματοδότησης.
Το καταλαβαίνει κανείς εύκολα. Έτσι, για να μην στεγνώσουμε τελείως. Πολύ ωραία, στα μίνιμουμ. Η δεύτερη συμφωνία δεν είναι μόνο το χρέος. Όχι, δεν είναι μόνο το χρέος. Ήταν όμως να είναι μόνο το χρέος. Τώρα μεταφέρεται στη δεύτερη συμφωνία, αν καλά έχω καταλάβει, όλα τα βαριά και αφηγηνά, από ό,τι φαίνεται. Συνταξιοδοτικό, εργασιακά, ασφαλιστικά γενικότερα κτλ. Γιατί χρειάζονται και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Καμία αντίρρηση. Γιατί όταν εμείς τους λέμε τώρα θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, μας λένε τα ίδια μας λέγανε και οι προηγούμενοι, αλλά δεν κάναν τίποτα. Το ξέρω τι λένε. Όταν τους λέμε ότι θα φορολογήσουμε τα χρήματα που είναι στην Ελβετία, μας λένε τα ίδια λέγανε και οι προηγούμενοι και δεν κάναν τίποτα. Ναι, εδώ λοιπόν λέμε εμείς, πάμε σε μια συμφωνία για αυτά που συμφωνούμε. Να σας αποδείξουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα όπως κάνανε οι προηγούμενοι, αλλά θα κάνουμε πολλά πράγματα. Και αυτό είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να πας συμφωνούσε στην επόμενη συμφωνία. Αυτό είναι το κομμάτι 70% με το οποίο συμφωνούσε ο κ. Βαρουφάκης και η κυβέρνηση, από ό,τι κατάλαβα, με την προηγούμενη κατάσταση. Με το μνημόνιο, τη συμφωνία, επειδή το όπως θέλετε με ενδιαφέρει. Λέω, με το μνημόνιο δεν συμφωνούσε ο ναι, το 70% είχε πει ο κ. Βαρουφάκης. Λέω λοιπόν τώρα ότι εσείς θα πάτε μια συμφωνία τον Ιούνιο, τη μεγάλη συμφωνία, που αν δεν είναι να έχει και λεφτά, δεν καταλαβαίνω γιατί θέλω να τη συζητήσω με τους εταίρους. Εγώ με τους εταίρους γιατί θα συζητήσω το αναπτυξιακό μου πρόγραμμα. Δεν θέλω να συζητήσω καθόλου. Προφανώς, θέλω να το κάνω μόνο. Από το χρέος. Επομένως, δεν έχει μόνο την ιστορία του χρέους, έχει και άλλα ζητήματα. Η κυβέρνηση το λέει μόνη της. Λέω λοιπόν για αυτή τη συμφωνία συζητάμε για το δημοψήφισμα ή για το μίνιμουμ τώρα για το αν θα πατάξουμε τη φοροδιαφύγη και τα. Εγώ νομίζω ότι τώρα θα πάμε σε μια άμεση συμφωνία για πράγματα που δεν βγαίνουν καθόλου εκτός της εντολής που έχει πάρει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιους όρους ρευστότητας και να φύγουμε από αυτή τη μέγενη που έχουμε μπει. Μάλιστα. Και θα συζητήσουμε στα σοβαρά όλο το αναπτυξιακό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν το κάναμε, παιδιά, βγαίνοντας οριστικά. Βγαίνοντας οριστικά. Γιατί. Μας υπονομεύσανε, μας τη στήσανε. Γιατί δεν μας την είχα. Το είπε καθαρά ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για την. Κάναμε λάθη εμείς για τα πυραμίδες και τα αλλάξαμε. Μίλησε για την παγίδα της δίμηνης παράτασης χθες ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την άρση νέο παιδί, του Weaver και ο Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε, αλλά ο Πρωθυπουργός, και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου, φώναζε προεκλογικά, λέει μην δώσετε μια μέρα παράταση. Τι μια μέρα, δίνετε παράταση στο μνημόνιο. Τώρα να σταματήσει και εκλογές στο μνημόνιο. Το μνημόνιο με την Δανειακή Σύμβαση. Και τώρα τι συζητάμε. Δεν συζητάμε μνημόνιο. Συζητάμε μνημόνιο. Συζητάμε μειώσεις συντάξεις. Εμείς δεν τα συζητάμε, όμως αυτή είναι η διαφορά. Θα το συζητήσετε μετά. Αυτή είναι η διαφορά και αυτό είναι. Εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό να μου λέει κόκκινες γραμμές. Οι συντάξεις και το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, ο ΦΠΑ, η φορολογία κτλ. Αυτές ήταν οι συζητήσεις ακριβώς που κάναμε το Δεκέμβρη. Ακριβώς. Και τέτοια θέματα συζητούσαμε. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά. Και τα ξανασυζητάμε. Η Νέα Δημοκρατία τα είχε δεχτεί. Άλλο. Ήταν μέσα στο Μέιλ Χαρδουβέλη. Ναι, αν ήταν, κυβέρνηση μέσα στο Μέιλ Χαρδουβέλη. Εγώ λέω ότι τα είχε δεχτεί. Παραπάνω. Λέω ότι τα ξανασυζητάμε. Αν ήταν κυβέρνηση, αυτά θα υλοποιούνταν σήμερα. Και σήμερα υπάρχει μια κυβέρνηση που λέει ότι εγώ δεν τα υλοποιώ αυτά. Γι' αυτό φτάσαμε να ξύνουμε τον πάτο και δεν έχουμε μία. Επειδή δεν υλοποιείται. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε. Να εφαρμόσουμε μειώσεις περιεχομένου που λέγατε ότι είναι δικτατορικές μέθοδες. Έπρεπε να εφαρμόσουμε και τη φέραμε την επόμενη μέρα στη Βουλή. Δεν το πήγαμε 40 μέρες πιο πέρα. Υπάρχει όμως να απαντήσω και ένα δευτερόλεπτο στον πυρήνα της ερώτησής σας. Υπάρχουν δύο ζητήματα κομβικά κεντρικής σημασίας για τη δημοκρατία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί με ένα πρόγραμμα. Λες, δέχομαι τους κανόνες, ναι, θα πιάσω 1,5% πρωτογενές πλεονάσμα, θα έχω θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και λες όμως ότι πρέπει να έχω τουλάχιστον το περιεχόμενο της πολιτικής, πώς θα πιάσω αυτούς τους στόχους, να είναι αυτό που έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Αν αυτό αμφισβητείται, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα ότι δεν είμαστε έτοιμοι και η λίστα των μεταρρυθμίσεων δεν είναι επαρκής, δεν είναι ότι δεν είναι επαρκής, είναι ότι δεν περιλαμβάνει μέσα τα μέτρα λιτότητας και ύφεσης. Είναι, ότι είναι σε άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι ότι δεν είναι επαρκής και αξιολογημένη. Άρα μπαίνει ένα κομβικό ζήτημα δημοκρατίας για την Ευρώπη. Μπορούν οι λαοί να αποφασίζουν από εδώ και πέρα ή όχι. Και αυτή την απάντηση. Και εμείς εντός Ευρώπης. Ζητάτε να αλλάξετε την Ευρώπη ή την Ελλάδα, για να το καταλάβουμε αυτό. Εσείς ζητάτε γιατί να στην Ευρώπη, αποδεχτούμε... από ό,τι βλέπω, δεν έχετε φίλους. Ζητάτε να αποδεχτούμε. Στην Ευρώπη είμαστε 18-1. Και πριν. Στο... 18-1 ήμασταν και πριν τις 20 Φλεβάρι και φτάσαμε στη συμφωνία. Ναι, και λοιπόν. Τώρα, όσο πλησιάζουμε στη συμφωνία, αυτό θα σκληραίνει. Όχι, πάντα δεν πριν τη συμφωνία, ακριβώς. Η διαπραγμάτευση σκληραίνει για να φτάσουμε η κάθε πλευρά με τους καλύτερους όρους. Και το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα και κλείνω με αυτό. Είναι ένα ζήτημα εσωτερικής δημοκρατίας. Θα στο έπρεπε... κόμμα σας εννοείται ή στη χώρα. Στη χώρα. Θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι που ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν βγω εκτός της εντολής θα προσφύγω στο λαό. Ναι. Θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι. Θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι που ο Πρωθυπουργός μίλησε για πρώτη φορά. Ακούμε τέτοια περιγραφή. Τι δουλειά θα κάνουμε, κύριε Κορονάκη. Τέτοια... Περήφανοι θα είμαστε αν κυβερνάει η κυβέρνησή μας και είναι αποδοτική.
Θέλουμε όμως να έχει κόκκινες γραμμές. Γι' αυτό θα είμαστε περίπου. Θέλουμε να έχει κόκκινες γραμμές κυβέρνηση. Τι σημαίνει κόκκινες γραμμές, ξέρω. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαμε. Γιατί αυτό που μας ζητάει ο κ. Βαρβιτσιώτης είναι κάτι πίσω. Κύριε Κορονάκη, εμένα λέει ότι ο χρόνος διαπραγματεύεται. Δεν έχω μια κόκκινη γραμμή. Δεν θέλω ένα μισθό, θέλω δύο μισθούς. Και βάζω μια κόκκινη γραμμή εκεί. Δεν θέλω ένα μισθό. Δεν μπήκε εκεί όμως. Μου αρέσουν οι δύο. Δεν μπήκε εκεί. Μπήκε εκεί που την έβαλε ο ελληνικός λαός. Άρα ο ελληνικός λαός την έβαλε. Τι είναι, είναι ομολογία ότι δεν μπορώ να κρατήσω εγώ την κόκκινη γραμμή. Αυτό μου λέτε. Εγώ μπορώ να την κρατήσω λοιπόν και θα πάμε στη συμφωνία και δεν χρειάζεται το δημοψήφισμα. Ωραία, πάμε. Ελάτε λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα, γιατί εδώ πέρα επανερχόμαστε πάλι στη ρητορία ότι ο ελληνικός λαός.